πεθαίνει τελευταία. Ναι. Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα θαύμα, γιατί θαύματα γίνονται. Γίνονται και παιδιά μου. Εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Θέλω να το παρακολουθήσετε, διότι το έχω σε δύο συνέχειες. Υπάρχει μαρτυρία από γυναίκα, θεοσεβούμενη βέβαια. Βεβαίως. Η οποία εκεί περπατάει στο Σύνταγμα, της κάθεται ένα θαύμα που δεν το περίμενε. Ήταν 25 Μαρτίου. Εγώ, πού είναι η Αγία Τριάδα, η Ρώσικη Εκκλησία? Πήγαινα εκεί στη γωνία απέναντι να πάω προς το Σύνταγμα και σε ένα λευκό κουτί επάνω ήταν μια τεράστια ανθοδέσμη με κρίνους που μυρίζανε φανταστικά. Αυτούς τους έκοψε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ από τον κήπο του Παραδείσου. Μου το είπε, εγώ λέει, κυρία Λουκά, τους είχα στο γάμο μου. Είναι η πιο ακριβή κρίνη, η πιο ακριβή. Είναι η πιο ακριβή κρίνη. Του είχα στο γάμο μου, τη υπορχάγγελο. Του είχα αρχάγγελο στο γάμο του, άρα έχει παντρευτεί ο αρχάγγελο. Ναι. Θέλω να πω αυτό. Και επίση, έτσι όπω είδε, ήταν κρίνη. Και σου λέει, α πούμε, ρε παιδί μου, τώρα τι να του κάνω. Ναι, νούμερο ένα θαύμα. Έτσι. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησε, όχι. Πάμε στο νούμερο δύο. Στο νούμερο δύο, διότι δεν ήξερε τι να του κάνει του κρίνου. Πώ να του πάει σπίτι τη που μένει μακριά. Βασανίστηκε και εκεί. Το θαύμα. Τσικλιντίν. Και λέω, πώς θα το πάω σπίτι μου, πώς θα το πάω. Έπρεπε να πάρω το μετρό στο Σύνταγμα, να κατέβω στον Άγιο Αντώνιο και να πάρω το τρόλεϊ μετά. Ταλαιπωρία. Και με όλη αυτή την τεράστια ανθοδέσμη με τους κρίνους, πώς θα το έκανα. Θα μου καταστρεφόντουσαν. Με το που βγαίνω στον δρόμο του Συντάγματος για να φύγω, ενώ δεν μου έχει ξαναγίνει ποτέ θαύμα του Θεού, περνάει το τρόλο εκείνη τη στιγμή. Απίστευτο. Ενώ δεν είχε ξαναπεράσει ποτέ. Δεν είναι θαύμα αυτό, πες μου. Το συζητάς στην Αθήνα, να περιμένεις το λεωφορείο, το τρόλο και να περάσει. Να περάσει. Να πας στη... Καλέ. Θαύμα. Το 12 ήταν. Τάζεις. Ναι. Πας και τάζεις μια λαμπάδα και για το θαύμα που σου κάνει. Κατάλαβε, γιατί σου λέει, έχω τους κρίνους, τώρα όλη αυτή την τηλεφορία σιγά μην τους πάρω. Και... Τσουπ το τρόλεϊ. Οδηγούσε ο Γαβρίλ. Αυτά είναι. Έτσι δεν κάνει το τρόλεϊ.